Ε, ε, να έχουμε να κάνουμε με μια pop culture φιγούρα mm -hmm. και πώ σχηματίστηκε. Δηλαδή, επειδή είναι μουσική εκπομπή, θα ξεκινήσουμε από τα βασικά, τα μουσικά μα. Ξέρουμε ότι κάποτε υπήρξε DJ στο Βερολίνο. Έχω διαβάσει δήλωσή σου που λέει ότι δεν πέρασε και πολύ καλά όχι, σε αυτό όχι, το, όχι, το αλήθεια, τομέα. Αλήθεια, αλήθεια, ναι. Ωραία, πάμε στο εξή. Τρει αγαπημένε μπάντε. Ε, εντάξει, εύκολο σχετικά είναι η Suicide, νούμερο ένα με διαφορά. Δεύτερη μπάντα είναι η 80s Matchbox Beeline Disaster. Και τρίτη μπάντα. Τρίτη μπάντα. Ποιο να αφήσω έξω τώρα για να βάλω αυτού. Τρίτη μπάντα. Α, θα πω το Stevie Baby. Πάρα πολύ ωραία, μου έχει δώσει πάρα πολύ υλικό για να ψάξω. Αυτού του τρει. Κατάφερε σε μουσική εκπομπή και, και μουσικό podcaster να μην ξέρω ούτε ένα. <laughs> <laughs> το κατάφερε. Ευχαριστώ πολύ, Μαρή Παπασημακόπουλε. <laughs> 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 Τρία μουσικά album τρία μουσικά άλμπουμ. Το ομότιτλο uh, Suicide by Suicide. Όλα αυτά θα παίξουν να ξέρει ω μουσικά στοιχεία, Ωραία. οπότε ο κόσμο θα έρθει το σε επαφή. Το Horse of the Dog, τον 80s Matchbox Be Disaster και το Live at the Copa του Bobby Derin. Κάτι πιάσαμε επιτέλου. Έπιασε ένα <laughs> στα έξι. <laughs> Αγαπημένη συναυλία που έχει πάει. Αγαπημένη συναυλία ε, είναι η τελευταία εμφάνιση των Suicide ε, στη Νέα Υόρκη Uh, το... Μου διαφεύγει τώρα ο χρόνο, πριν από αρκετά πλέον χρόνια πριν το θάνατο του Άλαν Βέγκα. Ναι, ήταν η τελευταία συναυλία των Σουηδέντρα, δεν θυμάμαι. θα λέγεται. το ψάξουμε, uh, θα βρούμε και το ηχητικό θα να Σου θα σου βρω και, και εγώ το, το, το μέρο και το χρονικό πλαίσιο, το είχα, κάπου το είχα γράψει και το ξεχάστηκα. Και ακόμα πιο ενδιαφέρον, η χειρότερη συναυλία που έχει πάει. Α, η χειρότερη συναυλία που έχω πάει. Ε, η χειρότερη συναυλία που έχω πάει. Hmm. Κοίταξε, επειδή έχω πάει σε πάρα πολύ κακέ συναυλίε στη ζωή μου, ε, θα πω. Δεν θέλω να πω το, το ναι, καλλιτέχνη. Είναι, είναι μια συναυλία την οποία περίμενα αρκετά και την είδα στον Γκαγκάριν. Χωρί mm, ε, mm. προφανώ ευθύνη του Γκαγκάριν, του δεν, δεν ήταν χειρότερη συναυλία επειδή κάτι ναι, έγινε ναι, στον ναι. χώρο. Ο καλλιτέχνη, ο οποίο είναι γνωστό. Ε, ένα από τα χειρότερα και πιο βαρετά live που έχω δει στη ζωή μου. Μάλιστα. Ναι, δεν θα ήθελα να αναφέρω ποιο. Θα κάνουμε το μουσικό σε Holmes. και κάποια ναι. στιγμή μπορεί να το βρούμε. Μπορεί ίσω να. Φέτο καλύτερη συναυλία. Πήγε κάπου. Ο, δεν έχω πάει γενικότερα σε συναυλίε. Έχω σταματήσει να πηγαίνω γενικότερα σε πολλέ συναυλίε. Δεν, δεν μπορώ να σου πω πράγματα τα οποία έχω δει φέτο και μου μείνανε. Όχι, όχι. όχι. Πάμε στην άλλη πλευρά τη pop κουλτούρα ναι. που αφορά και στην εκπομπή. Πάμε στο, στο οπτικό στοιχείο. Τρει αγαπημένε ταινίε. Το Warriors, το Combat Shock. Και μια τρίτη, ε. Hm. Oh, δύσκολο τώρα. Το Texas Chains of Massacre. Μάλιστα. Massacre. <laughs> ναι, ναι, ναι. Αγαπημένο soundtrack. Αγαπημένο soundtrack. Αγαπημένο soundtrack. Αγαπημένο soundtrack. Είναι επειδή μα έστησε την πρώτη φορά. <laughs> Μπήκαμε πολύ δύσκολα. Όχι, δεν. Δε, ε, Μαρία δεν είναι η αλήξη στο ναυτικό αγαπημένο soundtrack. <laughs> το στηρίζω βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Ε, αγαπημένο soundtrack. Ε, πω. Μην Α, ούτε, το... ούτε. Μ' άρεσε πάρα πολύ το soundtrack του Baby Driver. Mm. Το οποίο το βρήκα από τα σύγχρονα, από τα πιο ενδιαφέροντα ε, σα σύνθεση soundtrack. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ε, και ταινία πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι ωραία ταινία. Ε, καθώς, οποιαδήποτε ταινία ξεκινάει με John Spencer Blues εκτό δεν μπορεί <laughs> να είναι κακή έτσι. Σωστό. <laughs> λοιπόν, <laughs> <Bell laughs> Bottoms, ναι. Ε, ε, δεν χρειάζονται τρία. Εντάξει, το soundtrack. Okay. Μην σε Εντάξει, εντάξει, ωραία. Okay. Marvel ή e DC. Ε, Κοίταξε, παλιά ήμουν φοβερά φανατικά Μαρβελάκια, αλλά θεωρώ ότι μεγαλώνοντα και ξεφεύγοντα λίγο από αυτό το φανατικό ε, του ή μαύρο ή άσπρο ή Ολυμπιακό Παναχνάκο, είμαι κυρίω τη Marvel, αν και μου αρέσουν πάρα πολλά standalone stories και threads τη DC. Οπότε κυρίω Marvel, αλλά με μπόλικη DC. Ωραία. Και Star Trek ή Star Wars. Ε, Star Wars, μουσάρι. Πάντα ένα δεν, δεν ήμουν ποτέ. Ε, Τρέκι κυρίω κυρίως, επειδή ο, όταν υπήρχε το Star Trek στη ζωή μου που ήταν το τηλεοπτικό η πρώτη ο, ο, το, 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 αυθεντικό mm. με τον William Shatner και τον Leonard Nimoy πούμε μεταξύ πολλών άλλων ε, το έβρισκα πάρα πολύ τόκι γενικά το έβρισκα πάρα πολύ μπλα μπλα δηλαδή ήταν σαν να βλέπεις το ρετηρία στο διάστημα λοιπόν, <laughs> δηλαδή, ξέρεις, okay, εντάξει ναι αυτό και τι θα κάνουμε τώρα λέω να πάμε εκεί γιατί να πάμε εκεί γιατί να μην πάμε εκεί τυρί, 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 ξέρεις, ήταν λίγο ναι <laughs> <laughs> Με τη γνωστή πολυκατοικία να πέφτει. Μετά, <laughs> ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ε, ε, εκτίμησα πάρα πολύ το Star Trek όταν ε, 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 έκαναν τη μετάβαση στον κινηματογράφο. Ε, ε, θεωρώ, α πούμε, το, το Star Trek, το Motion Picture το πρώτο είναι. Έχει φοβερα... μια σκοτεινιά. Φοβερά παρεξηγημένη ταινία. Το of κάνει ένα αριστούργημα, δεν το συζητάω. Όπω και το Search for Spock. Γενικά θεωρώ ότι οι τρει πρώτε ταινίε ε, του κινηματογραφικού Star Trek ήταν φοβερά παρεξηγημένε, κυρίω γιατί ο κόσμο περίμενε ένα πράγμα το οποίο να μοιάζει με την τηλεοπτική σειρά. Και οι δημιουργοί του Star Trek θέλησαν να κάνουν κάτι πολύ πιο μεγαλόπνο, ε, το οποίο το, το βρίσκω πάντα ε, αξιέπαινο, ακόμα και όταν δεν πιάνει 100%. Σαφέστατα, ναι. Δηλαδή, άλλη μια φορά που βγάζω ένα συμπέρασμα ότι πόσο ταιριάζουμε ως <laughs> pop culture fans. <laughs>